κι εγώ αμέσως θα σου κάνω. Αφού το θέλουμε κι οι δυο, γιατί να χάνουμε καιρό. Εγώ τουλάχιστον να περιμένω δεν μπορώ. Κάνε μου λιγάκι κι εγώ αμέσως θα σου κάνω. Γιατί στα πράγματα αυτά τα λόγια είναι περίτα. Κάνε μου λιγάκι και στοίχημα σου βάζω, ναι σου βάζω, πως έτσι όπως δράσω. Κι άλλο, κι άλλο, γιατί δράσω, αυτή η ιστορία αν αρχίσει δεν πρόκειται. Γλυκιά μου, η γλυκιά μου, μου λέει. Μπορείτε να μας δείξετε ένα πλάνο, εγώ και τον Παύλο. Μου λέει, την ώρα που χόρευα, μου λέει, κοίτα πόσο κοντούλης είσαι. Σήμερα, γιατί δεν λες αλήθεια. Είπα σήμερα, επειδή φορά ψηλά τα κούνια. Ναι. Θα φορώ και εγώ τα κούνια. Του κοθώνω στο μαζονάκι από το μάτουγκο. Θε να σου πάρω του πάτου. Νομίζω το Α. Στον Α που έχει το τηλεμάτι. Πώ λέγεται. Το Shop TV. Shop TV, συγγνώμη. Μπορεί να έχει και πάτου που ψηλώνει. Βέβαια. Γιατί να μην εκμεταλλευτούμε τι παροχέ. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Οι πάτοι αυτοί δεν είναι μόνο για να ψηλώνει. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο για να ψηλώνει. Είναι και ανατομική για να μπορεί να περπατά άνετα. Εγώ να σα ρωτήσω κάτι. Πάω λοιπόν στο μπαρ με τους πάτους και δείχνω ένα ανάστημα ανάλογο. Ναι. Πάω μετά στο κρεβάτι και βγάζω τους πάτους. Γιατί να πας βρες στο κρεβάτι, παιδιά, να πας. Πέφτεις κατευθείαν στο κρεβάτι. Πέφτεις κατευθείαν, δεν κάνεις, θα κάνεις. Όχι, δεν γίνεται. Άκου, άκου, κάνεις ένα. Ω, κατάλαβες. Κατερίνα, στις γυναίκες δεν είναι πολύ σεξουαλικό το να φοράμε τα παπούτσια μας. Μπράβο. Γιατί να με το καθιερώσετε, τι. Όχι, εγώ δεν φοράω παπούτσια. Να σου πω κάτι. Δεν τα βγάζεις. Α, τα δικά μου εννοώ. Έχει ξεκινήσει ένας γνωστός Έλληνας πορνοστάρ μια ολόκληρη φιλοσοφία με κάλτσες. Δεν ξέρω αν σου έρχεται. Παιδιά, άσπρες κάλτσες. Οπότε μήπως να είσαι ο επόμενος με παπούτσια. Τι λέτε, παιδιά, έχει ξεκινήσει ο Θέμης Γεωργαντάς όλη αυτή τη διαδικασία που κάνει σεξ μόνο με κάλτσες. Το έχει πει εδώ δημόσια στην εκπομπή. Βεβαίως. Δεν υπάρχει. Καταπληκτικό είναι το πρεσβευτικό. Εγώ μόνο κοιμάμαι με κάλτσες, άμα κρυώνω. Όμως αυτό με τις άσπρες κάλτσες δεν ήταν μόνο από εκεί που το λες. Ήταν και στις παλιές καλές ελληνικές ταινίες. Οι πρωταγωνιστές και μάλιστα πολύ γκράντε και πολύ έτσι και τα λοιπά. Κάνανε ό,τι κάνανε με μάσκες κάλτσες. Έτσι είναι αυτό. Άρα ο Θέμης Γεωργαντάς, θέλω να πω, μπορεί να είναι ο συνεχιστής μιας παράδοσης πολύ μεγάλη. Και να σου πω και κάτι. Τώρα που είπα μέσω break θα το πω, γιατί το είδα στην Ελένη. Τέλος πλέον. Οι κάλτσες για να βοηθήσει τους άνδρες κάπου για να φανούν λίγο πιο. Γιατί καλά. Και και καινούριο. Βγήκε σε όρουχο ειδικό. Αλήθεια! Βεβαίως που μας κάνει λίγο πιο γκράντε. Αναμονή κοινού μετά. Αφορά τους τηλεθεατές μας που θα πάνε στο Grand Resort. Όντως. Τριήμερο, αλλά προσέξτε τις.